Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη μας συνέντευξη με τον συνεργάτη του σταθμού μας, τον Σάβα Ζαβρό, που συνομιλεί με τον δημοφιλή ελληνοκύπριο ηθοποιό Στέφανο Μιχαήλ, που βρίσκεται στην Κύπρο. Ο καλλιτέχνης μιλάει για τα πρώτα βήματα της καριέρας του, τις μεγάλες συνεργασίες στο χώρο της τηλεόρασης, με παραγωγές όπως το Μπρούσκο, Τατουάζ, Οκτώ Λέξεις και πολλές άλλες. Επίσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί για την αγάπη που τρέφει για το χωριό του, που εκεί περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα ένθετο της εκπομπής «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Σήμερα καλεσμένο στην παρέα μας για συνέντευξη έχουμε τον Κύπριο ηθοποιό Στέφανο Μιχαήλ. Στέφανε, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Καλά εσείς? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες και είσαι εδώ στην παρέα μας. Η καριέρα σου ξεκίνησε, όπως έχεις δηλώσει, όταν πήγες για συμμετοχή ως κομπάρσος σε μια σειρά στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μας πεις τι έγινε ακριβώς στο περιστατικό και ποια τροπή πήραν τα πράγματα από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα περιληπτικά στην καριέρα σου. Το περιστατικό εκείνη τη μέρα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τίποτε άλλο από μοιραίο, για να μην πω τυχαίο. Στη θέση μου θα έπρεπε να πάει ένας ξάδερφός μου, ο οποίος δεν μπορούσε εκείνη τη μέρα. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, θέλεις να έρθεις, να πας στη Λευκοσία, μου λέει, να κάνεις ένα γύρισμα σε μια σειρά που θέλουν κομπάρσους του. Λέω, να πάω, ναι, σπούδαζα εγώ τότε. Οπότε μπαίνω στα μάξι, πάω στη Λευκοσία και κατεβαίνω κάτω και βλέπω τον Κούλη Νικόλαο να κάθεται και να μιλάει στο τηλέφωνο. Τον αναγνώρισα εγώ, γιατί ήταν γνωστός ηθοποιός, οπότε λέω, σωστά είμαι. Και κατεβαίνω κάτω και του μιλάω, του λέω, είναι εδώ το τάδε γύρισμα. Μου λέει, όχι, μου λέει, εδώ κάνουμε άλλο γύρισμα, τι είσαι εσύ. Και το εξήγησα, πιάσαμε την κουβέντα τέλος πάντων, μου λέει, δώσε μου το τηλέφωνό σου. Και μετά από καμιά δύο εβδομάδες, με πήρε τηλέφωνο να συνεργαστούμε, να κάνουμε μια διαφήμιση μαζί. Μετά από κάνα μήνα με πήρε τηλέφωνο να κάνω ένα μικρό ρόλο στη σειρά Άσπρα Μπαλόνια και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Τώρα σε βρίσκουμε στη σειρά του Sky 8 λέξεις. Υποδίεσαι συγκεκριμένα τον Έκτορα. Πες μας λίγα λόγια για το ρόλο σου. Λοιπόν, ο Έκτορας Αντωνιάδης είναι ένας δικηγόρος ο οποίος είναι πολύ σκληροκαρύδι σαν χαρακτήρας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να παίζουν ούτε με τα προσωπικά του, ούτε με τα επαγγελματικά του. Δεν του αρέσουν οι αδικίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ πείσμα και αυτό που βάζει στόχο το πετυχαίνει με τον α ή β λόγο. Πολλές φορές μπορεί να φτάσει και σε εισαγωγικά στην παρανομία. Μπορεί να κάνει πονηριές, ούτως ώστε να καταφέρει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και το βλέπουμε τώρα που προσπαθεί να παγιδέψει ξανά για ακόμα μια φορά και να εξιχνιάσει διάφορα μυστήρια. Τώρα προσπαθεί να παγιδεύσει τον Εμίλιο Φωκά, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει ανοίξει ένας πόλεμος προς το κόμμα του Μιχαήλ Καλλέργη. Οπότε προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή και να κατευνάσει λίγο τους τόνους. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις να το δούμε, να το διαπιστώσουμε ως τηλεθεατές. Παρ' όλα αυτά, όπως έχει ανακοινωθεί, η σειρά 8 λέξεις το καλοκαίρι ρίχνει αυλαία και αυτός ο κύκλος κλείνει. Όμως ένας άλλος κύκλος ανοίγει, αφού το τρίπτυχο των επιτυχιών του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συνεργαστούμε το Μέγκα για τη δημιουργία της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Θα συμπεριλαμβάνεσαι και εσύ στο cast των ηθοποιών αυτής της καινούργιας σειράς? Σε αυτή τη σειρά, σε αυτή την παραγωγή, δυστυχώς εγώ δεν θα συμπεριλαμβάνομαι αυτή τη φορά. Είναι ευκαιρία τώρα και για μένα, λόγω του ότι η απόφαση, από ό,τι ξέρω, για αυτή τη σειρά ήταν να μην παίξουν ηθοποιοί οι οποίοι έπαιζαν στο Τατουάζ, στον Μπρούσκο και στις 8 λέξεις. Είναι μια φρέσκια, μια καινούργια σειρά, με καινούργια παιδιά, με ηθοποιούς τους οποίους μπορεί να έχουμε πολύ καιρό να δούμε.
Κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν το βρίσκω καθόλου λάθος, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις καινούργιες φάτσες, να ταυτίζεσαι με καινούργιους χαρακτήρες, με καινούργιους ανθρώπους, γιατί είναι και δύσκολο ο τηλεθεατής να ξεπεράσει εισαγωγικά την ταύτιση που έχει με κάποιον ηθοποιό σε ένα προηγούμενο ρόλο, τον οποίο βλέπει εδώ και 2-3 χρόνια, ας πούμε, ανελιπώς, και να τον βάλει σε ένα άλλο χαρακτήρα, ένα άλλο ρόλο, ένα άλλο, μια άλλη ιδιοσυγκρασία, έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε δεν το θεωρώ καθόλου λάθος σαν κίνηση αυτό που αποφάσισαν τα παιδιά. Είναι και μια ευκαιρία για μένα τώρα να ξεκουραστώ, γιατί εδώ και 10 χρόνια πάω σε ρί με τα καθημερινά σύριαλ, τα οποία είναι πολύ πιεστικά, έχουν πολύ ψηλές απαιτήσεις. Και στο μέλλον, εντάξει, θα δείξει τι θα ακολουθήσει. Πόσο δύσκολο είναι για ένα ηθοποιό να συμμετέχει σε καθημερινό σύριαλ? Κοίταξε, τα καθημερινά σύριαλ αναλόγως και του ρόλου που έχει ο κάθε ηθοποιός ξεχωριστά, είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητικά από ένα εβδομαδιαίο ή μια ταινία ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, εμείς τα τελευταία 4 χρόνια η ποσότητα των επεισοδίων που έχουμε, που παίζουμε στον αέρα, είναι 2 επεισόδια τη 45 λεπτά. Οπότε στην ουσία είναι, λες και κάνει σχεδόν 2 σεζόν σε μία, στον ίδιο χρόνο. Οπότε, για να προλάβεις να βγάλεις τα επεισόδια στον αέρα, για να μπορέσουν να βγουν οι σκηνές, πρέπει να πιεστείς αρκετά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και 4 ξεχωριστά συνεργεία στην παραγωγή. Και εμείς σαν ηθοποιοί μπορεί μέσα στην ίδια μέρα να κάνουμε γύρισμα σε 2 ή ακόμα και σε 3 συνεργεία. Δηλαδή μπορεί να τελειώσουμε από το ένα, να πάμε στο άλλο και ούτω καθεξής. Τα γυρίσματα είναι 12 ώρα. Οπότε είσαι 12 ώρες την μέρα on set, που σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσεις και πιο νωρίς και θα κοιμηθείς και πιο μετά από τις 12 ώρες που δουλεύεις. Δηλαδή στο σύνολο πάνω κάτω έχεις ένα 16-ωρο πρόγραμμα καθημερινά. Αυτή τη φορά με αυτό το ρόλο στις 8 λέξεις μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ πιο χαλαρός από το τατουάζ, που και εκεί ήμουν ο πρωταγωνιστής. Είχαμε πολύ, πήγαινε έλα, ας πούμε, τότε στη Μετέωρα, στην Αίγινα, στην Αθήνα, στο Λονδίνο, είχε πάρα πολλά διαφορετικά locations, διαφορετικές τοποθεσίες, και αν και ήταν πολύ πιεστικό το πρόγραμμα, πολύ δύσκολη εμπειρία, ήταν και πολύ όμορφη. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα στις καθημερινές σειρές. Οπότε ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Όταν βρίσκεις τον χρόνο τον ελεύθερο για τον εαυτό σου, πώς επιλέγεις να τον αξιοποιήσεις? Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ το χωριό του. Είμαι από την Καλαβασό, στην επαρχία Λάρνακας. Μένω μόνιμα εδώ. Και είμαι έξω στη φύση. Με το που βρω, ας πούμε, ευκαιρία, θα πάω ή ψάρεμα, θα πάω ή στο κυνήγι, θα πάω με τα σκυλιά βόλτα, θα δω τους φίλους μου και προσπαθώ να μην αφήνω τίποτε πίσω. Οπότε ακόμα και αυτά μερικές φορές τα κάνω λίγο επιτροχάδιν. Υπάρχει κάποιος ρόλος ή κάποια συνεργασία που θα ήθελες να πραγματοποιήσεις στην καριέρα σου? Κοίταξε, ρόλος... σίγουρα θα ήθελα να υποδηθώ κάποιο χαρακτήρα που θα ήταν, ας πούμε, σε μια σειρά εποχής ή σε μια ταινία με δράσεις. Μου αρέσει έτσι να έχει ένα ρομαντισμό, τέλος πάντων, ο χαρακτήρας και κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μας παίρνουν σε άλλες εποχές. Μπορεί να μας ταξιδεύουν σε άλλες συνθήκες ζωής, ή μπορεί, ας πούμε, για να, αυτό που είπαμε, την ταινία δράσης, να είναι κάτι το οποίο σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, σε κάνει να νιώθεις ότι κάνεις κάτι wow, με πολλά εφέ, με
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνουμε. Τον εαυτό σου, το χαρακτήρα σου, πώς θα τον χαρακτήριζες, πώς θα τον περιέγραφες? Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος, πολύ σταθερός. Δεν μου αρέσουν τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή. Είμαι τυπικός, πειθαρχημένος και θεωρώ ότι αυτά είναι και κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζεται σε οποιοδήποτε επάγγελμα και γενικά στη ζωή για να πας πιο εύκολα μπροστά. Και θεωρώ ότι ο κύκλος μας, πούμε, και ο κόσμος, από όσο καταλαβαίνω για αυτό που εισπράττω, είναι ότι με σέβεται και με εκτιμά για αυτό που είμαι. Έχουμε συνηθίσει εμείς να βρισκόμαστε στο ρόλο του τηλεθεατή και να σε βλέπουμε μέσα από τις οθόνες μας. Παρ' όλα αυτά, όταν εσύ βρίσκεσαι στη θέση του τηλεθεατή, τι επιλέγεις να δεις σε ταινία, σε σειρά, τι είδος σου αρέσει? Πιο πολύ μου αρέσει να βλέπω σειρές, στο Netflix ειδικά. Έχω δει αρκετές και είμαι ο τύπος που, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ της τηλεόρασης. Σπάνια θα κάτσω να δω τηλεόραση. Μπορεί να πάω να δω καμιά ταινία στο σινεμά. Αλλιώς, λίγο πριν κοιμηθώ, θα βάλω 1-2 επεισόδια, ας πούμε, στο iPad. Να δω, να αποκοιμηθώ και αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά μου αρέσουν, π.χ. τώρα ακόμα συνεχίζω το Blacklist, το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν έχεις ιδέα σε ποια σειρά αναφέρομαι. Ναι, ναι. Εντάξει, είδα το Narcos, είδα το Vikings, το Peaky Blinders. Αυτές ήταν σειρές οι οποίες πραγματικά ήταν υπέροχες, φανταστικές, και από ερμηνείες και από σκηνοθεσίες τα πάντα ήταν τέλεια. Εντάξει, βλέπουμε μια μεγάλη εξέλιξη στον χώρο αυτό, στον χώρο των σειρών. Προσπαθούν να κάνουν σειρές που να πουλούνται και παγκοσμίως και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και εμείς πολλούς ηθοποιούς που μπορούμε να αναδείξουμε, πολλές τοποθεσίες, και είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει και πάρα πολύ στο να γνωρίσει ο κόσμος και την Ελλάδα και την Κύπρο, και θα ήταν καλό, θεωρώ, να συμβεί. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν αλλάξει τα γεωγραφικά σύνορα και είναι πιο εύκολο να πάει από μια χώρα στην άλλη μια παραγωγή. Όπως, εντάξει, το βιώσατε και με τον Μπρούσκο κάποιες άλλες εποχές, τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο στις πλατφόρμες όπως το Netflix και άλλες που έρχονται. Με το νέο έτος, το 2021, έθεσες κάποιο προσωπικό στόχο να εκπληρώσεις ως Στέφανος? Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να βάζω ιδιαίτερους στόχους. Μ' αρέσει να αφήνω τα πράγματα να έρχονται μόνα τους στη ζωή και θεωρώ ότι έχω την ικανότητα να βλέπω, ας πούμε, τι είναι καλό και τι όχι, και πορεύομαι αναλογώς με την ευκαιρία που θα έρθει ή με το ή με κάτι, ας πούμε, που θα σου δοθεί για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Πολλές φορές μπορεί να μην βάζω στόχους μεγάλους, γιατί δεν μ' αρέσει και να απαγοητεύομαι. Mm-hmm. Οπότε βαδίζω εκ του ασφαλούς αυτό. Τώρα, γενικά στο 2021, το τι εύχομαι για το 2021 είναι, εντάξει, το κλασικό που όλος ο κόσμος πλέον θέλει να έχει στη ζωή του, είναι υγεία, να τελειώσουμε με αυτό το κακό που μας βρήκε και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στη φυσιολογικότητα. Όταν τελειώσεις όλο αυτό, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που δεν μπορείς να κάνεις τώρα, που λαχταράς να κάνεις? Σίγουρα να κάνω ένα μεγάλο τραπέζι, να συναντηθούν όλοι οι φίλοι μου, να κάτσουμε όλοι να πιούμε, να φάμε, να διασκεδάσουμε, χωρίς να πρέπει να κοιτάμε το ρολόι για το τι ώρα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι. Ένα κυπριακό τραπέζι. Ένα κυπριακό τραπέζι. Μια σούβλα. Ακριβώς. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και την πρόσκληση που δέχτηκες να είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ θα σε ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά και τους χαιρετισμούς μου σε όλη την Ομογένεια. Που έχω να πω κάτι τώρα το οποίο πιστεύω είναι
Πολύ όμορφο. Βλέπω ότι οι ομογένειες, όπου κι αν είναι, είναι, αγαπούν ακόμα περισσότερο τον τόπο τους παρά από εμάς τους ίδιους που δεν έχουμε φύγει από εδώ, και είναι κάτι που εκτιμώ αφάνταστα και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα καλλιεργούν, διδάσκουν και μεταλαμπαδεύουν τις αξίες και τα ιδανικά που πρέπει να έχει ο κάθε Έλληνας και ο κάθε Κύπριος, τα οποία εμείς εδώ δυστυχώς ξεκινούμε να χάνουμε. Αυτά. Άμα σου λείπει κάτι, το εκτιμάς λίγο περισσότερο, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.